Μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά της συζήτησής μας. 2-3 ερωτήματα ακόμη. Ελάτε, το όνομά σας. Ρώτα στο Μάς λέγομαι. Θέλω να κάνω, καταρχήν να μου επιτρέψετε παρά το προχωρημένο της ώρας, να κάνω μια παρατήρηση. Παρακαλώ. Και μια ερώτηση προς τον κύριο Σκουρλέτη. Βιάζομαι να πω ότι προσυπογράφω τα άρθρα σας που κινούνται στην κατεύθυνση της αναγκαιότητας της συνεννόησης των πολιτικών κομμάτων, γιατί για άλλη μια φορά σήμερα, όπως και σε όλες σχεδόν τις τηλεοπτικές εκπομπές, γίναμε μάρτυρες μιας συζήτησης κοφών. Ο καθένας λέει την άποψή του και σταματάνε εκεί τα πράγματα. Η ερώτηση που θέλω να κάνω στον κύριο Σκουρλέτη είναι η εξής. Κύριε Σκουρλέτη, και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι κανένα από τα δύο μεγαλύτερα κόμματα δεν έχουν καμία σχέση με την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Μάλιστα, το παράδειγμα των τελευταίων δημοσκοπήσεων είναι ότι οι Έλληνες θέλουν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό Σαμαρά και σε κάθε περίπτωση δεν θέλουν εκλογές πρώτου Μαρτίου. Το ερώτημα λοιπόν που θέλω να σας καταθέσω είναι το εξής. Εάν πάμε σε εκλογές όπως προτείνετε, που τις θέλατε χτες κιόλας, και με βάση τα σημερινά δεδομένα δεν υπάρχει καμία πλειοψηφία για ένα κόμμα, μοιραία θα οδηγηθούμε σε επαναληπτικές εκλογές. Και φοβάμαι ότι δεν θα είναι ούτε δύο ούτε τρεις μέχρι να καταλήξουμε προς μια κατεύθυνση. Αυτό σημαίνει ότι για ένα περίπου εξάμηνο η αγορά, η ανεμική αγορά που υπάρχει σήμερα και προσπαθεί να κινηθεί, θα παγώσει τελείως. Με ό,τι αυτό θα έχει σαν συνέπεια για το περισσότερα μαγαζιά να κλείσουν, περισσότερο κόσμο να μείνει άνεργος, περισσότερο κόσμο να. Θα ήθελα την άποψή σας πάνω σε αυτό. Καταρχήν, να υπογραμμίσω εγώ κύριε Σκουρλέτη πώς εξηγείται αυτή την αντίφαση. Διότι όντως στις περισσότερες δημοσκοπήσεις, ενώ βγαίνει ενισχυμένος ο ΣΥΡΙΖΑ, βγαίνει παράλληλα ότι οι πολίτες δεν θέλουν εκλογές πρόωρες. Λοιπόν, καταρχήν να πω το εξής. Πρώτα απ' όλα ότι πλέον είναι όλες οι δημοσκοπήσεις που στον ένα ή στον άλλο βαθμό δίνουν πρωτιά στο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά τουλάχιστον μετά τον Ιούλιο. Δεν συνέβαινε αυτό προηγουμένως. Όλες οι εταιρείες, ακόμα και αυτές οι οποίες έχουν μια παράδοση να τον δείχνουν σε χαμηλότερα ποσοστά. Το δεύτερο, σε όλες τις δημοσκοπήσεις ιστορικά η ερώτηση που κερδίζει πάντοτε είναι αυτή που αφορά την δημοτικότητα του Πρωθυπουργού. Δηλαδή ο ενεργεία Πρωθυπουργός είναι αυτός πάντοτε ο οποίος βγαίνει πρώτος στις προτιμήσεις. Αυτό στο ερώτημα περί καταλληλότητας. Ναι. Περί καταλληλότητας. Αυτό πάντα, ξεκίνησε να μπαίνει στις δημοσκοπήσεις επί Σιμίτη. Και σε αυτό ακόμα όμως. Και ξεκίνησε να μπαίνει όταν είχε αρχίσει να πέφτει το Πασόκ. Ακριβώς. Προφανώς έτσι, για να υπάρχει ένα. Να ισοζυγιάσει, ας πούμε, την εικόνα που υπήρχε. Για να λέμε και πέντε αλήθειες απόψε το βράδυ. Άρα φαίνεται ότι αυτός, δηλαδή, αυτός ο δείκτης δεν είναι τόσο ασφαλής για να μας προειδεάσει ποιος θα είναι ο νικητής στις επόμενες εκλογές. Και προφανώς έχει να κάνει με μια στάση, ας πούμε, ψυχολογική περισσότερο του κόσμου. Τώρα κοιτάξτε να δείτε. Εγώ εκτιμώ ότι με βάση το γεγονός ότι δεν έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, όπου στην προεκλογική περίοδο αντιλαμβάνεσαι ότι δημιουργούν διαφορετικές δυναμικές. Και παρόλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια καθαρή πρωτιά, αυτό εμένα με κάνει να καταλάβω και να εκτιμήσω ότι πηγαίνοντας για τις εκλογές, το πιο πιθανό ο ΣΥΡΙΖΑ είναι να βγει αυτοδύναμος. Σας το καταθέτω αυτό. Αλλά και τα δικά σας ερωτήματα. Δεν βασίζεται όμως πιθανά και αυτό. Μια εκτίμηση. Όπως και τα δικά σας δεν βασίζονται. Θέλω να πω δηλαδή. Πάντως από τις δημοσκοπήσεις πολλές δεν προκύπτει αυτοδυναμία. Μέχρι στιγμής. Δεν προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις οι οποίες αποτυπώνουν την φωτογραφία της στιγμής. Ναι. Διότι αυτό είναι η δημοσκόπηση. Μια δημοσκόπηση ποτέ δεν μπορεί. Τώρα ζητάτε εκλογές. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά. Ναι, αλλά αυτό λέω ότι οι δυναμικές που αναπτύσσονται και φάνηκε αυτό όλες τις προηγούμενες στιγμές. Δηλαδή θα θυμίζω τις ευρωεκλογές. Παραμονές των ευρωεκλογών, μόλις λίγες μέρες πριν. Κάποιες δημοσκοπήσεις μας δίνανε δεύτερο κόμμα και κάποιες άλλες μιλάγανε για μισό και 1% διαφορά. Και υπήρξε μια διαφορά 4 μονάδων. Και μάλιστα σε συνθήκες. Με μειωμένα ποσοστά. Με 115.000 ψήφους. Με μειωμένους ψήφους. Για πρώτη φορά, το ένα από τα δύο κόμματα
κατόρθωσε και διατήρησε το ποσοστό που είχε πάρει στις εθνικές εκλογές. Και αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ άλλοτε. Εξαρτάται κάθε φορά πώς μετράει κανείς. Άλλες φορές μετράει με βάση τις προεκλογές, άλλες φορές με τις βάσεις τις δημοτικές. Ό,τι το συμφέρει. Όχι μόνο και όλα τα κόμματα. Συγκρίνω ευρωεκλογές με ευρωεκλογές. Γιατί στις ευρωεκλογές υπάρχει και μια πανσπερμία άλλων κομμάτων, το οποίο δεν εμφανίζονται στις εθνικές. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που το οποίο θέλω εγώ να πω επιπλέον για τις δημοσκοπήσεις είναι ότι πάλι για πρώτη φορά τα ποιοτικά στοιχεία το τελευταίο διάστημα δείχνουν ότι πια κάποιες βασικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το χρέος, για παράδειγμα, είναι πλειοψηφικές, που δεν ήταν πριν από ένα χρόνο. Πριν από ένα χρόνο δεν υπήρχε το 54-55% του κόσμου που να λέει ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο και πρέπει να κουρευτεί, όπως δεν υπήρχε ο πιο αξιόπιστος δείκτης, αυτός της παράστασης νίκης, όπου σε όλες με μεγάλη διαφορά από 75% έως 60% ο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει πρώτος. Τώρα, ποιος θα είναι ο χάρτης των εκλογών όταν ανοίξει η κάλπη, δεν φτάνω μέχρι εκεί για να μπορώ να το μαντέψω, για να δούμε ποια κόμματα θα υπάρχουν και τι δυνατότητες θα υπάρχουν τότε για να υπάρχουν σε περίπτωση μια αυτοδυναμία. Για τις εκλογές. Γιατί νοιαζόμαστε για τις εκλογές. Γιατί βιάζεστε. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ βλέπετε ότι κάθε μέρα παραμονής αυτής της κυβέρνησης τα πράγματα σημαίνει μεγαλύτερη ανεργία, μεγαλύτερη δυστυχία, μεγαλύτερη απαξίωση για τον τόπο, για την οικονομία. Έχει για την πέσει οικονομία. Η ανεργία. Αντιλαμβάνεστε κάθε μέρα χειρότερα. Η ανάπτυξη είναι πραγματικότητα. Το σημείο εκκίνησης για μια. Μα να μην λέμε και ανεδαφικά πράγματα. Και μια, θα έλεγε κανείς, αναβαπτισμένη κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ ή του ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι πολύ πιο δύσκολο όσο παραμένει αυτή η κυβέρνηση στα πράγματα. Τα πράγματα γίνονται δυσκολότερα. Ετοιμάζεται το επιχείρημα Καμένη Γη, αυτό είναι προετοιμασία που κάνετε, κύριε Σπουδέτη. Σας βλέπω, φλερτάρετε με αυτό το πράγμα. Κάθε μέρα που περνάει γίνεται πιο δύσκολα. Θα σας πω. Και όταν θα λήξει αυτή η ιστορία του μνημονίου, θα είναι αδύνατον για σας να πείτε κάτι το οποίο να πείσει οποιονδήποτε. Αυτό φοβάστε και γι' αυτό βιάζεστε. Προκαλείτε τώρα. Βιάζεστε. Προκαλείτε τώρα, διότι δυστυχώς εδώ πέρα οι κυβερνήσεις του δικοματισμού έχουν μια κακιά παράδοση στο να αποτυπώνουν την πραγματικότητα, κυρία Σιμακοπούλου. Ξέρετε το παιχνίδι που έγινε με την Ελστάτ. Το χρέος. Άρα λοιπόν και ως προς τα νούμερα δεν σας έχουμε εμπιστοσύνη. Δεν έχετε εμπιστοσύνη. Δεν σας έχουμε εμπιστοσύνη. Και ο επικεφαλής της Ελστάτ αυτή τη στιγμή είναι ένας άνθρωπος που έχουν γραφτεί πάρα πολλά πράγματα. Δεν έχετε και παραμένει στα ακούνητο. Νούμερα. Άρα λοιπόν οι πρακτικές τόσο του Πασόκ, τόσο της Νέας Δημοκρατίας. Στους βουλευτές δεν έχετε εμπιστοσύνη. Στη δικαιοσύνη δεν έχετε εμπιστοσύνη. Στα νούμερα δεν έχετε εμπιστοσύνη. Των πραγματικών μεγεθών δεν τις σεβαστήκανε. Στις δημοσκοπήσεις κάνετε τα πάντα για να κοροϊδέψετε τον κόσμο. Κάνετε τα πάντα για να κοροϊδέψετε τον κόσμο και ενδεχομένως να το κάνετε κύριε και τώρα. Σκουλέτη, αλλά εγώ δεν την πήγα εκεί τη συζήτηση. Αφόρητα, εγώ δεν την πήγα εκεί τη αλλά συζήτηση. Η εμπιστοσύνη εγώ σας που βρίσκεται. Εγώ θεωρώ αδύρυτη ανάγκη μια κυβέρνηση η οποία θα εκπροσωπήσει τα συμφέροντα της χώρας να έχει μαζί της την πλειοψηφία της κοινωνίας. Εσείς δεν την έχετε. Είναι είστε μια δημοκρατική κυβέρνηση. Είμαστε μια καθίστε την άκρη. Είναι η μόνη προσφορά που μπορείτε αυτή τη στιγμή να κάνετε ως προς τη χώρα. Θα μας κρίνει αν αμφισβητείτε γι' αυτό, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Πάμε για τις εκλογές. Για την αγορά δεν είπατε τίποτα, κύριε Σκουρλέτη, αλλά για την αγορά που σας είπα ότι η αγορά θα πεθάνει με τις διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις. Ο πυρήνας, μου επιτρέψετε και πυρήνας της αστάθειας σήμερα, μισό λεπτό, ο πυρήνας της αστάθειας σήμερα, στο πολιτικό τουλάχιστον επίπεδο, είναι ακριβώς ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν εκπροσωπεί τα συμφέροντα του κόσμου. Άρα αυτό που λέτε αστάθεια αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει. Θα προκύψει στην προεκλογική περίοδο, ότι δεν υπάρχει αστάθεια τώρα. Ξέρετε πολλές επιχειρήσεις που να έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Ναι, αυξάνονται οι επιχειρήσεις που έχουν πρόσβαση. Αυτό που λέτε έχετε δίκιο, όχι, αλλά ξέρω πολλές. Παρ' όλα αυτά, εγώ ξέρω πολλές επιχειρήσεις που, έχουν πρόσβαση και δεν θα έπρεπε. Επειδή έχουν επιπονέει με την κυβέρνηση. Ξέρω πολλές επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν και φοβόνται το αύριο. Την εκλογική, τη συνεχή εκλογική διαδικασία. Αυτές οι επιχειρήσεις δεν έχουν να φοβούνται τίποτα. Αυτό που έχουν να φοβηθούν είναι την παρούσα κατάσταση πραγμάτων. Αυτή την πολιτική η οποία κλείσω, τελικά. Θέλω να σας πω το εξής μόνο, αν να μην κλείσετε για να κλείσει κανένας άλλος, γιατί τελειώνει ο χρόνος. Είναι το τέταρτο ερώτημα. Όχι, δεν κάνω ερώτημα. Προέρχομαι και εγώ από την αριστερά. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, ίσως από το ερώτημα που σας έκανα. Η αριστερά μπορεί να κερδίσει όταν υπερβεί λίγο τον εαυτό της. Και θυμηθείτε το 40 και το περίφημο γράμμα. Ελάτε. Ονομάζομαι Σολήνης Ιωάννης, είμαι γιατρός από το νοσοκομείο Δημοτήχου. Θα ήθελα να κάνω μια μικρή παρατήρηση και δύο σύντομες ερωτήσεις. Παρακαλώ. Μικρή παρατήρηση θα ήθελα σαν ακροατής.
Θα επιθυμούσα να μιλάνε περισσότεροι πολιτικοί και λιγότεροι δημοσιογράφοι. Τουλάχιστον στο πρώτο μέρος, το 80% θα έλεγα ότι μιλούσαν περισσότεροι δημοσιογράφοι. Στον κύριο Σκουρλέτη μια ερώτηση. Αυτό προσδιορίζεται σαν αριστερά. Δεν βλέπω μια ειδικότερη... δηλαδή, τι είδους αριστερά θα έλεγα. Σοσιαλισμός, σοσιαλδημοκρατία, κομμουνισμός ίσως. Δεν έχω δει ειδικότερο προσδιορισμό. Θα ήθελα να μου το προσδιορίσετε, γιατί αν θυμάστε, παλιότερα και το ΠΑΣΟΚ σαν σοσιαλισμός ξεκίνησε, πήγε σοσιαλδημοκρατία και κατέληξε σε θατσερικές πολιτικές. Κύριε Σωλήνη, θα ήθελα να σας θυμίσω πώς προέκυψε ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ. Ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ προέκυψε μέσα από την συνειδητοποίηση ότι ο κατακαιρματισμός της αριστεράς είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να το ξεπεράσει. Καθίσανε λοιπόν διαφορετικές εκδοχές της αριστεράς στο ίδιο τραπέζι, σε μικρά τότε μεγέθη, βρήκανε μια ενωτική γλώσσα, μια κοινή ας πούμε, παρουσία ενωτική. Για πρώτη φορά αυτό το πείραμα έγινε στην Ευρώπη, δεν έχει ξαναγίνει. Και μέσα στις συνθήκες του μνημονίου κατόρθωσε, αφού γκράζοντας τα προβλήματα του κόσμου, κατανοώντας τον χαρακτήρα αυτής της κρίσης, συμπαραστεκόμενο σε κάθε κοινωνική ομάδα που η μία μετά την άλλη στοχοποιούνταν από το ίδιο το μνημόνιο, να μπορέσει να καταθέσει μια ενωτική πρόταση. Και είπε το εξής, ότι το διακύδευμα δεν είναι βέβαια ο σοσιαλισμός σε αυτές τις εκλογές. Το διακύδευμα είναι να σταματήσει ο κατήφορος. Το διακύδευμα είναι να ξαναυπάρξει αξιοπρέπεια για τη μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου. Το διακύδευμα είναι να αποκατασταθεί η δυνατότητα πρόσβασης στα δημόσια αγαθά της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ασφάλισης, της υγείας για τους περισσότερους. Να σταματήσουμε τον κατήφορο. Και καταθέσαμε μια προγραμματική πρόταση πάνω στην οποία καλέσαμε ανθρώπους οι οποίοι ξεκινάνε από την ιστορική αριστερά και φτάνουν μέχρι δυνάμεις που αποδεσμεύονται από την μνημονιακή, από το μνημονιακό χώρο τον υποτιθέμενο και αυτοπροσδιοριζόμενο σοσιαλιστικό. Κάναμε ενωτικό κάλεσμα, δεν ανταποκριθήκαν κόμματα σε αυτό το κάλεσμα. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάποιους συμμάχους πέρα από μικρότερες ομάδες. Ανταποκρίθηκε όμως ενωπολιτικές. Ανταποκρίθηκε η ίδια κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν σήμερα ουσιαστικά είναι μια πολιτική δύναμη καινούρια και είναι η αριστερά του αιώνα μας, της εποχής μας, για να σας απαντήσω. Στην πράξη σε τι ανταποκρίνεται, ας πούμε, σε σχέση με, με άλλες χώρες όπου υπάρχει σοσιαλδημοκρατία ενδεχομένως. Κοιτάξτε να δείτε, αν κανείς εκτιμήσει την πορεία της σοσιαλδημοκρατίας τις τελευταίες δεκαετίες, θα δει ουσιαστικά ότι έχει απολέσει τα ιστορικά της φυσιογνωμικά της χαρακτηριστικά και είχε ενστερνιστεί τις βασικές επιλογές του νεοφιλελευθερισμού. Αυτό είναι σήμερα και το στρατηγικό φυσιογνωμικό γνώρισμα της σοσιαλδημοκρατίας σε όλη την Ευρώπη. Πολύ δε περισσότερο το διαπιστώνει κανείς από την πορεία του ΠΑΣΟΚ στη χώρα μας. Που αναφέρθηκε για την κυρία Σιμακοπούλου. Είπατε, ο Δημήτρης Χωνόμου ονομάζομαι και εγώ φοιτητής είμαι, στην ίδια σχολή με την Αθηνά. Είπατε πριν στην Αθηνά, τι τη νοιάζει το μνημόνιο. Σωστά. Της εξήγησε, με ρώτησε η Αθηνά τι τη νοιάζει, γιατί με νοιάζει εμένα το μνημόνιο και της εξήγησε. Για να μπορούμε, όταν θα βγούμε, είπατε, να δανειστούμε. Ναι. Και να δανειστούμε. Όταν σας ρώτησε ο κύριος Σιδέρης, πόσα χρωστάμε και πού χρωστάμε, δεν απαντήσατε. Αυτός είναι ο σκοπός μας, να δανειστούμε. Προφανώς όχι. Σκοπός αυτό μας... είπατε στην Αθηνά. Είπα στην Αθηνά ότι μετά το μνημόνιο μπορούμε να βγούμε σε μια κανονική μορφή ύπαρξης. Αυτή τη στιγμή δανειστήκαμε με πολύ συγκεκριμένους όρους και με μια πολύ συγκεκριμένη εποπτεία. Γιατί? Γιατί δεν μπορούσαμε να πάμε στις αγορές. Όταν λοιπόν έχεις πρόσβαση στις αγορές. Κυρία Σιμακοπούλου εννοεί ότι μονίμως όλοι στο πολιτικό σύστημα η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τον δανεισμό της χώρας. Αυτό εννοεί. Και κανείς δεν κάνει συζήτηση για το πώς θα παράγουμε. Αυτό εννοείς. Αυτό εννοώ. Αυτό εννοεί. Επίσης, αυτό εννοώ. Ανάσταση που είπε και η κυρία. Αυτό εννοώ. Αλλά εσείς όταν είπατε στην Αθηνά τι τη νοιάζει το μνημόνιο, αναφερθήκατε σε αυτό. Για να η Αθηνά με ρώτησε γιατί με νοιάζει εμένα αν τελειώνει το μνημόνιο. Εγώ της είπα ότι θέλω να πάμε σε μία μέρα που να έχει τελειώσει αυτό το πράγμα. Να μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση για την οποία η κυρία αναφωνεί ανάσταση. Δηλαδή, εμείς τι κάνουμε σαν χώρα. Για να μπορείς να το κάνεις όμως αυτό, πρέπει να μπορείς να σταθείς στα πόδια σου. Δηλαδή, πρέπει να μπορείς να πληρώσεις μισθούς, να μπορείς να πληρώσεις συντάξεις, να μπορείς να κρατήσεις τα πράγματα με αυτά που παράγεις να ζεις.
Αυτό είναι το ζητούμενο. Και αν χρειάζεσαι να δανείζεσαι γιατί έχεις χρέη από τα παλιά ή γιατί θες να κάνεις μια επεκτατική πολιτική, να έχεις ένα πρόγραμμα για να μπορείς να τα ξεπληρώσεις αυτά. Όχι να κάνεις ό,τι θες, όπως νομίζεις, ή με ένα στρεβλό πολιτικό σύστημα να μοιράζεις αριστερά-δεξιά, αυτά που ακούμε σήμερα από τον κύριο Σκουρλέτη, και να δανείζεσαι για να τα χρηματοδοτήσεις. Και ξέρετε γιατί, κύριε οικονόμου, που είναι σημαντικό αυτό, γιατί η εποχή του τζάμπα δεν υπάρχει. Δηλαδή, αυτό που γινόταν στις παλιές δεκαετίες και όταν μπήκαμε στο ευρώ και άλλαξαν οι συνθήκες και είχαμε πρόσβαση σε χρήμα, τι το κάναμε αυτό το χρήμα? Μαϊμού συντάξεις, ξέρω εγώ, χίλια δυο πράγματα, έτσι. Το σπαταλήσαμε και δεν το επενδύσαμε στην παραγωγική διαδικασία για να μπορούμε τώρα να είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Μαϊμού συντάξεις πώς, αφού είπατε ότι τις κόψατε? Όχι τώρα, μιλούσα για το παρελθόν. Τώρα προσπαθώ να σου εξηγήσω ότι δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δεν μπορείς δηλαδή τώρα να έχεις πρόσβαση σε αυτό το χρήμα για να χρηματοδοτήσεις τέτοιου είδους πράγματα. Πρέπει να τα βγάλουμε πέρα μόνοι μας, αλλά σε ένα περιβάλλον που έχουμε πρόσβαση όπως όλες οι κανονικές χώρες. Αυτό είναι. Και σε αυτό το περιβάλλον εσύ θα μπορείς να παράγεις, να δημιουργήσεις. Σε αυτό το περιβάλλον θα μπορείς, άμα σε ενδιαφέρει, να γίνεις επιχειρηματίας. Δεν θα είναι το μόνο σου όνειρο να γίνεις ένας δημόσιος υπάλληλος. Πού ήταν έτσι οι τελευταίες γενιές, τι θέλανε? Να πάνε σε ένα πολιτικό, να διοριστούν στο δημόσιο. Αυτό ήταν το όνειρο των ανθρώπων. Τώρα θα μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό. Και εσύ και η Αθηνά. Αυτή είναι η απάντηση. Όχι, δεν θέλουμε να βρισκόμαστε σε μια κατάσταση δανεικών. Να βρισκόμαστε σε μια κατάσταση δημιουργίας, παραγωγής, όπου ο καθένας μπορεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του. Αλλά πώς θα γίνει αυτό? Πρέπει να είναι κανονικές οι συνθήκες. Τώρα δεν ζεις σε κανονικές συνθήκες. Μπορεί εσύ να μην το συνειδητοποιείς, γιατί μπορεί να μην έχεις ζήσει σε κανονικές συνθήκες. Δεν είναι κανονικές συνθήκες αυτό που ζούμε τώρα. Με αυτό το ποσοστό ανεργίας, με αυτή την ύφεση. Δεν είναι. Βγαίνουμε λοιπόν από αυτό. Πώς οδηγηθήκαμε σε αυτό το καθεστώς? Οδηγηθήκαμε από νοοτροπίες και από πρακτικές. Από ποιον? Τις οποίες. Από, και από τους ανθρώπους που κυβερνήσανε. Από εσύ, από τη δικιά σας κυβέρνηση. Είπατε ότι πριν τις κρίσεις τα χρόνια ήταν καλά. Πού ήταν καλά? Άκουσέ με. Άστο. Όχι άστο ποιος. Τα χρόνια πριν τις κρίσεις ήταν καλά. Όχι άστο ποιος. Ότι δεν έχουν ευθύνες. Όχι αυτό. Αλλά δες το τι. Το τι είναι μια νοοτροπία, ένας τρόπος σκέψης. Αυτό που πρέπει να κοιτάξεις σήμερα είναι ποιος το εκπροσωπεί αυτό. Αυτός που σου λέει την αλήθεια για το τι θα γίνει στο μέλλον ή αυτός που σου υπόσχεται ακριβώς αυτά τα οποία γινόντουσαν στο παρελθόν. Γιατί αυτό λέει ο κύριος. Τι μου υποσχέθηκε στο παρελθόν? Υπόσχεται παντού. Ας το παρελθόν. Τώρα τι σου λέει? Θα σου ανεβάσω το μισθό, θα σου ανεβάσω τη σύνταξη, θα σε πάρω. Σας είπε ο κύριος Σκουρλέτης πριν ότι πάτε να μειώσετε τους φόρους. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Να αυξήσετε τους φόρους, να μειώσετε τις συντάξεις. Και αυτό που απαντήσατε ήταν ότι του χρόνου θα. Του απάντησα όχι, δεν πάμε να κάνουμε αυτό. Είπατε ότι με τον προϋπολογισμό αυτός του χρόνου. Αυτός είπε, δεν το είπα εγώ. Δεν έχει αύξηση των φόρων στον προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός. Είπατε ότι του χρόνου το θα έχουμε 3%. Σου είπα ότι θα έχουμε ένα 3% αύξηση. Ναι, μην μπερδεύεις τι λέει αυτός και τι λέω εγώ. Άλλα πράγματα λέει αυτός, άλλα πράγματα λέω εγώ. Σε διαβεβαίω. Δεν απαντήσατε. Ναι. Τι με ρωτάς, με συγχωρείς, πες. Τον κύριο Σκουρλέτη. Τι? Ότι πάτε να αυξήσετε τους φόρους. Δεν αυξάνουμε τους φόρους. Τελεία. Δεν αυξάνουμε τους φόρους, κυρία μου. Τελεία. Μειώθηκε η έκτακτη εισφορά 30%. Μειώθηκε ο φόρος στο πετρέλαιο. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είναι σχεδόν το ίδιο με πέρυσι. 400 εκατομμύρια λιγότερο. Τι λέω τώρα. Εντάξει. Μη λέμε τώρα αστοχίες. Θα πάρουμε τα νούμερα, τα κοιτάξουμε. Τα παιδιά δεν ξέρουν τα νούμερα. Σας ευχαριστώ όλους θερμά. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Σκουρλέτη. Ευχαριστώ, κυρία Σηματοπούλου. Ευχαριστώ τους συμπολίτες μας. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ξενυχτήσατε μαζί μας. Καλό ξημέρωμα. We'll be right back.